Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην Αυστρία για τα τέσσερα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης το βράδυ της Δευτέρας στη Βιέννη. Το μεσημέρι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο σημείο όπου δέχτηκαν την επίθεση του ενόπλου οι τέσσερις ανυποψίαστοι πολίτες. Στεφάνια, λουλούδια και αναμένα κεριά αφήνουν όλοι όσοι προσέρχονται σε αυτό, ανώνυμοι και επώνυμοι, ανάμεσα τους ο πρόεδρος αλλά και ο καγκελάριος της Αυστρίας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή δεν είναι μία διαμάχη ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους ή ανάμεσα σε αυστριακούς και μετανάστες. Όχι. Αυτή είναι μία μάχη ανάμεσα στους πολλούς που πιστεύουν στην ειρήνη και σε εκείνους τους λίγους που θέλουν τον πόλεμο. Είναι μία μάχη ανάμεσα στον πολιτισμό και την βαρβαρότητα και θα πολεμήσουμε σε αυτή τη μάχη με όλη μας την αποφασιστικότητα. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έγιναν 18 έρευνες και 14 συλλήψεις. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πυροβόλησαν τον δράστη 9 λεπτά μετά τον πρώτο πυροβολισμό του. 1 τεραμπάιτ με στοιχεία που έχουν ανέβει από περισσότερα από 20.000 βίντεο. Εξετάσαμε ήδη το 50% του οπτικού υλικού και η αξιολόγηση του δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά με τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις για δεύτερο δράστη. 2 άνδρες και 2 γυναίκες ήταν τα θύματα, 22 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε στο κέντρο της πόλης, δίπλα από μια συναγωγή και μια διάσημη όπερα. Ο ύποπτος σκοτώθηκε από πυρά της Αυστριακής αστυνομίας. Ήταν 20 ετών, συμπαθών το Ισλαμικό κράτος και με διπλή υπηκότητα, Αυστριακή αλλά και αυτήν της Βόρειας Μακεδονίας.